Και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Θα φύγει με ανακοπές στα πρώτα μέτρα ο Hill Invader, διστακτικά χάνοντας έδαφος, και για το κεφάλι θα προσπαθήσουν από τα πρώτα μέτρα ο Άντζελο από την εσωτερική, είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει στην υποδρομία και παίρνει μάλιστα και μία διαφορά από τον Quinter Way που πλασάρεται μπροστά από τον Marathon Hunter, τον Θώρακα, τον Μακίμπα που είναι στην πέμπτη θέση, ενώ ακόμα πιο πίσω θα μείνουν οι υπόλοιποι με τον Ρίπερ τον επικό νικητή και τον Hill Invader βεβαίως από νωρίς που είναι στην τελευταία θέση. Όλα αυτά καθώς προοδευτικά πάμε για τα τελευταία 800 μέτρα της διαδρομής. Ο Άντζελο είναι αυτός που πάντα οδηγεί την υποδρομία. Σταθερά ακολουθούν ο Quinter Way από την εσωτερική, ο Θώραξα απ' έξω. Στην συνέχεια βεβαίως προσπαθεί να αναπτυχθεί ο Θώραξ συνεχώς από την εξωτερική, καλύπτει έδαφος μαζί με το Marathon Hunter, βεβαίως είναι αυτοί που θέλουν να καταδιώξουν τον πρωτοφόρο και παίρνοντας τελική ευθεία πράγματι πλησιάζει τον Άντζελο ο Θώραξ. Ο Άντζελο βέβαια πετάγεται προς τα έξω, έτσι από την εσωτερική αναπτύσσονται ο Θώραξ, ο Marathon Hunter, στη συνέχεια ο Μακίμπα και ο Quinter Way. Όλα θα κρυθούν στα τελευταία μέτρα. Ο Άντζελο εξακολουθεί και προηγείται, αλλά ο Θώραξ είναι αυτός που έρχεται από την εσωτερική με δυνάμεις. Από τους υπόλοιπους πάντα παλεύει από την εσωτερική ο Marathon Hunter, ενώ και ο Μακίμπα έρχεται στα τελευταία μέτρα. Η τετράδα έχει ξεχωρίσει και ο Θώραξ βέβαια έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα, παίρνει την νίκη. Ο Άντζελο είναι αυτός που κρατά, έρχεται απ' έξω δυνατά, αλλά πλέον καθυστερημένα αργά ο Μακίμπα θα μείνει τρίτος.